Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Ανίτα Δημητριάδου, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και θα συζητήσουμε μαζί για την πορεία του τουρισμού στην Κύπρο. Κυρία Δημητριάδου, καλώς ορίσατε. Το 2015 ήταν μια καλή ή μια κακή χρονιά για τον τουρισμό της Κύπρου? Το 2015, έτσι όπως έχει κλείσει, θεωρείται μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Μια χρονιά με πολλά ρεκόρ, δηλαδή κάθε μήνας ήταν και ρεκόρ. Αν πάρουμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, ήταν μήνες ρεκόρ. Έχουμε ξεπεράσει, έχουμε φτάσει κοντά στα αποτελέσματα του 2001 που θεωρούνταν πάντα η χρονιά ρεκόρ. Και παρόλο ότι μπήκαμε στη χρονιά του 2015 με πολύ αρνητικούς ιονούς, πολλές αρνητικές καταστάσεις. Η ρωσική αγορά, η δεύτερη στη σειρά αγορά προτεραιότητας για μας, βρισκόταν σε πολλά προβλήματα λόγω και της ισοτιμίας στο ρούβλι, των επιπτώσεων που είχαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην πορεία υπήρχε το πρόβλημα της πτώχευσης της Transaero. Άρα ξεκίνησε η χρονιά με αρνητικά δεδομένα και καταφέραμε με πολύ σκληρή δουλειά, συντονισμένες ενέργειες με όλους μας τους εταίρους, να ανατρέψουμε όλα αυτά τα αρνητικά γεγονότα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αφίξεις στα 2.650.000 και αύξηση στα εισοδήματα 3.3%. Άρα η αποδυνάμωση του ρουβλιού από την Ρωσία αναμένεται να έχει αντίκτυπο στον τουρισμό της Κύπρου για το 2016? Πάντα όλα αυτά τα δεδομένα τα μελετούμε και βλέπουμε και τις επιπτώσεις. Ήδη όμως προχωρούμε με διάφορες ενέργειες, δηλαδή συνεργασίες με οργανωτές ταξιδίων, συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες για να υπάρχει η προσβασιμότητα και μαζί με όλους τους συνεργάτες μας προχωρούμε να λειτουργήσουμε και να μην έχουμε τις αρνητικές επιπτώσεις σε τόσο βαθμό. Πιστεύω το 2016 θα προχωρήσει πολύ θετικά, αν όχι και καλύτερα από το 2015. Οι προοπτικές είναι ευείωνες. Όμως, αντιλαμβάνεστε ότι ο τουρισμός είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας. Και πρέπει όλες οι ενέργειες να γίνονται με πολύ προσοχή. Μάλιστα. Τον Μάρτιο η Κύπρος εξέρχεται από το μνημόνιο. Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση του τουρισμού? Σίγουρα θα βοηθήσει γενικά, διότι θα επέλθει μία σταθερότητα στην οικονομία. Αυτό θα εκφραστεί με έναν τρόπο τέτοιον ότι θα είναι σταθερή οικονομία στην Κύπρο, θα μπορεί να προσελκύσουμε επενδύσεις και επενδύσεις και σε έργα που αφορούν τον τουρισμό. Το τραπεζικό σύστημα σίγουρα θα είναι σταθερό, άρα η όλη εικόνα θα είναι θετική. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, πολλά ξενοδοχεία είχαν υιοθετήσει το σύστημα του All Inclusive στην Κύπρο. Τι αποτελέσματα είχαμε? Σίγουρα το All Inclusive είναι μία τάση η οποία εφαρμόζεται και είναι μεταξύ δύο μερών. Δηλαδή είναι η τάση που επικρατεί και είναι μεταξύ των οργανωτή ταξιδίων και του ξενοδόχου. Δεν μπορεί ο οργανισμός να επέμβει σε τέτοιο βαθμό που να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα. Είναι μία τάση που ακολουθείται και είναι και μέσα στις προτιμήσεις κάποιων ομάδων τουριστών. Αυτό που κάναμε εμείς είναι μια μελέτη για άμβληση του προβλήματος του All Inclusive. Διότι αντιλαμβάνεστε, ο τουρίστας του All Inclusive έρχεται με ένα budget και θέλει να περάσει τις διακοπές του σε ένα ξενοδοχείο. Υπάρχουν επιπτώσεις στη γύρω περιοχή, ό,τι αφορά επιχειρήσεις, εστιατόρια, καταστήματα. Αλλά και εμείς, επειδή βλέπουμε όλο αυτό και πήραμε τον παλμό, με τη μελέτη που κάναμε, βρέθηκαν και μέθοδοι για να βελτιώσουμε το μοντέλο. Δηλαδή, και στα ξενοδοχεία που λειτουργούμε all inclusive, να υπάρχει ευχέρεια να ενημερώνονται τουρίστες για το τουριστικό προϊόν, για τα αρχαιολογικά μνημεία, για τα ενδιαφέροντα που πρέπει να δουν, να μπορούν να βγουν, να κάνουν μια εκδρομή, να δουν, να πάνε σε έναν εστιατόριο. Άρα να υπάρχει άμβληση του φαινομένου αυτού. Όμως, έχουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, είναι περίπου 500.000 τουρίστες που έκαναν χρήση αυτού του συστήματος. Οι Κύπροι προτιμούν την Κύπρο? Προτιμούν την Κύπρο, ναι. Παρόλο που και ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είναι φυσικό αυτό. Αλλά ναι, και εμείς πάντα λέμε ότι πρέπει να αγαπήσεις τον τόπο σου, σίγουρα, για να τον προωθείς. Και εμείς προσφέρουμε πολλά προγράμματα για τον Κύπριο, τον κάτοικο Κύπρου. Είναι οι μικρές αποδράσεις, που είναι Σαββατοκυριακά σε πακέτο, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο.
Και με αυτόν τον τρόπο ο Κύπριος γνωρίζει και τόπους που δεν τους ξέρει. Ειλικρινά είναι μικρή Κύπρος, αλλά υπάρχουν γωνιές της Κύπρου που είναι άγνωστες και είναι και πολύ όμορφες. Ξεκινήσαμε το 2008 αυτό το πρόγραμμα και προχωράμε επιτυχία τώρα. Έχουμε πέραν των 7.500 διανυκτερεύσεων, ενδιαφερομένων που έκαναν χρήση αυτού του πακέτου. Έχουμε επίσης τα αγροτουριστικά καταλήματα. Mm-hmm. Λειτουργεί η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού με καταλήματα σε όλη την Κύπρο, στα βουνά, στα χωριά, που έχουν ολοκληρωμένες υποδομές. Δηλαδή, εκεί θα πάει ο κάποιος να μείνει σε ένα παλιό αποκαταστημένο σπίτι, θα γευτεί τα προϊόντα της περιοχής, θα κάνει χρήση των ειδικών ενδιαφερόντων, περπατήματα, ποδηλασία, γαστρονομία, δρόμοι του κρασιού, δρόμοι θρησκευτικές διαδρομές κλπ. Υπάρχει ένα μεγάλο θεματολόγιο πάνω σε αυτό το θέμα. Από ποιες χώρες προσελκύουμε τον περισσότερο τουρισμό? Η μεγαλύτερη μας αγορά είναι η Αγγλία, σταθερά. Και φέτος το 2015 έχουμε περάσει και το 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι ένα μεγάλο επιτεύγμα. Και συνεχίζει να είναι η πρώτη αγορά. Mm-hmm. Έχει επανέλθει και έχουμε μια μεγάλη αύξηση, 20% σχεδόν από την Αγγλία. Έχουν γίνει πάρα πολύ καλές δουλειές. Στην έκθεση του Λονδίνου τον Νοέμβριο που είμαστε, είχαμε πολύ καλές επαφές με οργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες και φαίνεται και το 2016 θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεύτερη αγορά, η Ρωσία βεβαίως ακολουθά. Και εκεί έχουμε κάνει επαφές. Υπάρχουν και νέοι οργανωτές ταξιδιών που θέλουν να φέρουν τουρισμό στην Κύπρο. Και είναι καλά και να βρίσκονται και κλίνες από τους ξενοδόχους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο για να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους, να μην είμαστε σε μονοπόλιο. Η γερμανική αγορά επίσης έχει ανακάμψει. Έχουμε ένα 30% αύξηση και είναι στοίχημα για μας να την αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά και χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Το Ισραήλ έχει ξεπεράσει 100.000 τουρίστες με τις πτήσεις που έχουμε πετύχει αρκετά. Και είναι και κοντά και μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερο και με μικρές για city tour, για Σαββατοκυρίακα για παράδειγμα, μικρής διάρκειας διακοπές. Σε περίπτωση που έχουμε λύση του Κυπριακού, πώς θα επηρεάσει γενικά τον τουρισμό στην Κύπρο? Πιστεύω μία σταθερότητα. Όταν επιτευχθεί ειρήνη και μία σωστή λύση, σίγουρα θα βοηθήσει στο να μπορεί να λειτουργήσει ενιαία Κύπρος. Θα το έλεγα με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που δεν γνωρίζουμε τις ψυχές. Δεν πιστεύετε ότι θα πληγεί ο τουρισμός? Εγώ θα το βλέπα θετικά με την έννοια ότι αν υπάρχει σταθερότητα, ειρήνη και έναν ενιαίο κράτος το οποίο να προβάλλεται, με αυτά τα δεδομένα πιστεύω θα έχουμε πολύ καλές προοπτικές. Τέλος, θέλω να μου πείτε τι αναμένετε για το 2016. Όπως είπα και πριν, πιστεύουμε το 2016 ότι θα είναι θετικά τα μηνύματα, όπως τα έχουμε πάρει από διάφορες χώρες. Βεβαίως, για να καταλήξουμε πιο συγκεκριμένα, πρέπει να πάμε και στην έκθεση του Βερολίνου τον Μάρτιο και στην έκθεση της Ρωσίας επίσης τον ίδιο μήνα. Εκεί θα φανεί και η πορεία ακριβώς. Αλλά οι προοπτικές είναι ευείωνες, οι ενέργειες γίνονται από εμάς και με τους οργανωτές ταξιδιών και με τις εταιρείες αεροπορικές, γιατί οπωσδήποτε η προσβασιμότητα είναι απαραίτητο συστατικό. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε μεθοδευμένα και σκληρά, και αυτή είναι η γραμμή μας στον οργανισμό τουρισμού, και πάντα σε συνεργασία και συντάφτιση και με το Υπουργείο Τουρισμού και με τους εταίρους μας. Πιστεύουμε ότι θα πάμε πολύ καλά και πάντα να πούμε ότι όμως τα γεγονότα τα θλιβερά της περιοχής, παρόλο που μπορεί να μην μας πλήττουν, ενδεχομένως να δημιουργήσουν μία δυσκολία στο να ταξιδεύει ο κόσμος και να το σκέφτεται δεύτερη φορά κλπ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Όμως η Κύπρος θεωρείται ασφαλής προορισμός και πρέπει να συνεχίσουμε να την παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο και έμπραχτα. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ.